Κάθε μέρα θα έχουμε το update αυτού του χωρισμού, αυτή ναι, τη σχέση. Ναι, γιατί ζούμε με το όνειρο που θα ξαναβρούν, καταλαβαίνετε. Να σου πω κάτι. Τη ρωτάμε για επανασύνδεση και έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση. Τι λέει, για να ξαναβρούμε το σχέδιο. Εγώ πάντω ποντάρω 100% δεν θα τα ξαναβρούνε. Ποντάρισε. 100%. Κοίτα να δει τώρα. Αίσθηση. Να σου πω κάτι. Έχει αυτή την αίσθηση. Δεν έχω την έκτη αίσθηση που λέει. Μπορεί και να επιθυμεί η ίδια να τελειώσει γλυκά. Έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτή για την κυρία Παναγιώταρο. Ωραία, μιλάει για τα follow unfollow. Και για το ενδεχόμενο. Για το όχι, αλλά το έχει κλείσει κύριε Παναγιώτορο ερμητικά. Είσαι σίγουρος για τα λεγόμενα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, έχω να βλέπω του ανθρώπου. Είναι εκτέστηση. Καλά, τώρα το αριστερό το βλέπω. Ενόραση. Ναι. Ενόραση. Δεν είναι ενόραση. Καταλαβαίνω του ανθρώπου μετά από τόσα χρόνια ψυχολογία που έχω κάνει. Να δούμε τι μα είπε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρο. Πραγματική ζωή είναι έξω, δεν είναι στο Instagram και στα social media. Νομίζω πρώτα πως περάσουμε λιγάκι αυτό το στάδιο. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος πολύ συναισθηματικός. Έχω υπάρξει σε σχέση αρκετά χρόνια με τον πρώην άντρα μου που ήμασταν 7 χρόνια. Μετά ακολούθησε σχέση με το στάδιο. Οπότε ναι, γενικά δεν έχω μάθει ιδιαίτερα να μένω μόνο μου, ας πούμε, να κοιμάμαι μόνο μου. Οπότε τώρα μπορεί να είσαι και κάπου αλλού, να έχει προχωρήσει. Τώρα δεν είμαι πουθενά αλλού. Είμαι για τον εαυτό μου, είμαι για τις δουλειές μου, είμαι για το μαγαζί μου, για τη δουλειά μου, για τους φίλους μου. Για όλα τα καλά που έρχονται, που βέβαια είναι απρόβλεπτα, οπότε δεν ξέρεις τι σου φέρνει η ζωή. Ο Στάθης μπορεί να έχει στεναχωρηθεί λίγο, γιατί βλέπουμε ότι εσύ συνεχίζεις όντως τη ζωή σου, κάνεις πράγματα για σένα και εκείνος είναι πιο μοναχικός, ανεβάζοντας ένα story ότι η σιωπή είναι χρυσός. Ο καθένας αντιμετωπίζει τον πόνο του, τη στενοχώρια του, όπως αυτός θέλει. Εγώ γενικά είμαι εργασιομανής, οπότε το έχω ρίξει στην εργασιοθεραπεία. Αυτό είναι το φάρμακό μου. Και αυτό το κάνω γενικά πολλά χρόνια, πόσο μάλλον τώρα που είμαι και μόνο μου και έχω περισσότερο χρόνο. Ο καθένας αντιμετωπίζει όπως θεωρεί καλύτερα. Υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης. Στη ζωή τίποτα δεν είναι σίγουρο, το είπα και στο ξαναλέω. Καλά. Άρπατ, δεν πήρε την απάντηση. Όχι, όχι, ζωή δεν είναι τίποτα σίγουρο. Μίλησε για πόνο και στεναχώρια του ανθρώπου. Τι να λέμε τώρα, είναι ξεκάθαρο. Μα είπε η κοπέλα, πώς δεν το είδατε, ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι, αλλά δεν πονάει ούτε στεναχωριέται η ίδια. Μίλησε για τον άλλο. Για τον πόνο του άλλου που λέγεται τον Μπαρδέμ. Και κάτι, επειδή Αλεξάνδρα Παναγιώτα. Παστίλιες για τον πόνο του άλλου. Επειδή η Αλεξάνδρα συνεχίζει τη ζωή της και ανεβάζει stories και δείχνει ότι περνάει καλά ή τέλος πάντων κάνει βήματα στη ζωή της, δεν σημαίνει ότι και ο Στάθης Χίζας δεν κάνει το ίδιο επειδή δεν ανεβάζει τα social. Ναι, αλλά τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις. Είπε για τον πόνο του άλλου, δεν είπε για τον πόνο το δικό της. Παιδιά, είναι σαφές ότι η Αλεξάνδρα ξεπερνάει πιο εύκολα τον χωρισμό. Γιατί ξεπερνάει πιο εύκολα ένα χωρισμό όποιος αποφασίζει για τον χωρισμό, Φωτεινούλα. Ή όποιος τον επιθυμεί περισσότερο. Ναι. Αυτό είναι προφανές ότι είναι δική της απόφαση. Τι άλλο δεν καταλαβαίνετε. Άρα αυτός που παίρνει την απόφαση, αυτός το περνάει. Δεν σου λέω ότι ακόμα και να πάρω την απόφαση μπορώ να πονέσω. Αλλά πονάω λιγότερο από τον άλλο που του έρχεται η κεραμίδα σαν. Πάντως, αν κρίνουμε και από τη γλώσσα του σώματος, κυρία Παναγιώτερου, δείχνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση συγκριτικά με τον κύριο Σχίζα, ο οποίος. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, την αυτοπεποίθηση που λίγο στεναχωρημένο. Την αυτοπεποίθηση και γραμμένο. Σε σχέση με τη δήλωση στο αυτοκίνητο ναι. που μας είχε κάνει ο Σχίζα. Κοίτα, είναι δύο όμορφοι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς εμφανισιακά και ο ένας και η άλλη. Παιδιά, μην βγάζουμε συμπεράσματα. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι πιο συναισθηματικός από την Αλεξάνδρα. Μπορεί να μην σημαίνει ότι εκείνος ευθύνεται για το τέλος της σχέσης. Είναι ότι οι άντρες είμαστε πιο ευαίσθητοι και πληγωνόμαστε. Άσε μας, βρε Γιώργο, μου είστε πιο ευαίσθητοι και πληγωνόμαστε. Γονόμαστε τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Τραβάμε το Γολγοθά μας.